Αύριο. Ή σήμερα. Είναι σήμερα. Α, βέβαια, γιατί δίνουμε όλες αυτές τις μέρες, αλλά εγώ αυτή την περίοδο μια πολύ μεγάλη μάχη, μια πολύ δύσκολη και σκληρή μάχη, να άρουμε το μεγάλο βάρος που έχει πέσει στον ελληνικό λαό, αυτό του χρέους που παραλάβαμε, και ακόμα περισσότερο να επιμεριστούν αυτά τα βάρη και αυτές τις ευθύνες και σε άλλους, ώστε να μπορεί να ανασάνει ο ελληνικός λαός και να προχωρήσουμε σε αυτή την προσπάθεια της αναγέννησης της χώρας μας, που είναι απαραίτητη και που δίνει ελπίδα και στην προοπτική και στην ανάπτυξη. Και χρειάζεται μεγάλη νυφαλιότητα, αίσθημα ψυχραιμίας και ενότητας όλων των παραγόντων, όλων των κομμάτων, αλλά ήθελα να είμαι να βρεθώ μαζί σας για να σας ενημερώσω την πρόοδο των συζητήσεων σε μια κρίσιμη στιγμή. Ελπίζουμε αύριο να καταλήξουμε σε αποφάσεις. Αυτή είναι η βούληση των εταίρων μας, πρώτα απ' όλα και εμάς τους ίδιους, που κάθε λίγο και λιγάκι επανερχόμαστε στο ελληνικό και κοινωνικό πρόβλημα και στο ευρωπαϊκό πρόβλημα, την κρίση αυτή. Και θέλουμε αύριο να μπορέσουμε να δώσουμε ένα τέλος, να γυρίσουμε μια σελίδα για να μπορούμε να πάμε μπροστά ως Ευρώπη και ως χώρα. Όπως ξέρετε, είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Χθες ήμουν στις Βρυξέλλες, σήμερα ξαναφεύγω για τις Βρυξέλλες, διότι συνεχίζεται μια σκληρή διαπραγμάτευση και σε τεχνικό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο. Η διαπραγμάτευση αφορά πρώτα απ' όλα την ίδια την Ευρώπη. Διότι η κρίση δεν είναι απλά ελληνική, θα λέγα πια είναι ευρωπαϊκή. Εμείς οι Έλληνες έχουμε αποδείξει επανειλημμένα ότι όχι απλώς αναλαμβάνουμε τις υποχρεώσεις μας, αλλά εμείς θέλουμε οι ίδιοι να αλλάξουμε τη χώρα μας, να γίνει μια χώρα βιώσιμη, αναπτυξιακή, με διαφάνεια και με κοινωνική δικαιοσύνη. Τώρα είναι η ώρα η ίδια η Ευρώπη να πάρει εκείνες τις αποφάσεις ώστε να σταματήσει αυτή η προϊούσα κρίση, η οποία δημιουργεί ανασφάλεια σε όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς. Σε ό,τι αφορά την ίδια την Ελλάδα, η διαπραγμάτευση έχει δύο στόχους. Έχουμε δύο καθαρούς στόχους. Η λύση να είναι ασφαλής, να παρέχει ασφάλεια και σιγουριά για τον Έλληνα πολίτη. Και δεύτερον, η λύση να άρει σημαντικότατα βάρη από το χρέος, από αυτό που παραλάβαμε, που σήμερα αισθάνεται ο Έλληνας πολίτης στην πλάτη του. Αυτό είναι το εθνικό μας καθήκον. Αυτός είναι εθνικός στόχος. Και σε αυτόν τον εθνικό στόχο όλοι πρέπει να συμβάλλουν. Και όταν εννοώ όλοι, εννοώ και τις τράπεζες, που βεβαίως θέλουμε να είναι τράπεζες που θα εξυγιανθούν και θα επενδύσουν επιτέλους και στην πραγματική οικονομία, αλλά πρέπει και αυτοί να σηκώσουν το βάρος, ένα μέρος του βάρους αυτού του μεγάλου προβλήματος, να υπάρχει δηλαδή μια δίκαιη κατανομή των βαρών. Και σε αυτή την προσπάθεια πρέπει όλοι να συμβάλλουν επίσης, όλοι οι υπεύθυνοι πολιτικές ηγεσίες, κόμματα, φορείς, με ψυχραιμία, νυφαλιότητα και σήμερα κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης και αύριο στην υλοποίηση που θα είναι και αυτή ουσιαστική αυτών των αποφάσεων. Με αυτή την ενημέρωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, που είναι στην μέση της διαπραγμάτευσης, φεύγω εγώ στις Βρυξέλλες και ο στόχος είναι, και αυτή είναι η ελπίδα, να μπορέσει η Ευρώπη να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων, διότι όλοι θέλουμε μια Ευρώπη που θα δώσει ελπίδα, θα δώσει ευημερία, θα δώσει προοπτική, πόσο μάλλον και εμείς να γυρίσουμε σελίδα για να μπούμε ακριβώς σε μια πορεία αναπτυξιακή, σιγουριάς και ευημερίας. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό θέλουμε να πετύχουμε και πιστεύω θα το πετύχουμε.